Την ανακατασκευή της δυτικής προσαγωγού διόρυγας του Νέστου ανακοίνωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον Ομό Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή. Συνοδευόμενος από μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ΤΟΕΒ Χρυσούπολης και Χρυσοχωρίου. Σχεδόν 60 χρόνια μετά την κατασκευή της δυτικής προσαγωγού διόρυγας του Νέστου, καταφέραμε και εντάξαμε την ανακατασκευή της στο εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Την επομένη μέρα των εθνικών εκλογών του 2019, είχα βάλει ως βασικό στόχο, ως βασική προτεραιότητα, την ανάγκη αυτού του μεγάλου έργου. Με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες που ανέλαβα, ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε. Με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, πέρα από την αποκατάσταση των θωρών, θα έχουμε μία σημαντική εξοικονόμηση στο νερό της τάξης του 20%. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος των αγροτών των ΤΟΕΒ και βεβαίως των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ο γεωργικός κόσμος, ο πρωτογενής τομέας για την κυβέρνηση, παραμένει προτεραιότητα. Το αποδεικνύουμε και με αυτό το έργο, καθώς ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας.